Καλησπέρα, Ντένις. Καλησπέρα, Στέλιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ να μοιραστείς την ιστορία σου και τα βιώματά σου. Εγώ σε ευχαριστώ. Πώς είσαι σήμερα? Καλά, κουρασμένος, αλλά καλά. Είχες δουλειά πριν? Είχα δουλειά πριν. Πώς πήγε? Καλά πήγε. Τέλεια. Σε οποιοδήποτε σημείο δεν νιώθεις άνετα, θες να παραλείψουμε κάποια ερώτηση, να κάνουμε κάποιο διάλειμμα, προφανώς με ενημερώνεις. Okay. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε και να ακούσουμε λίγα πράγματα για εσένα. Ίσως την ηλικία σου, με τι ασχολείσαι, λίγο να σε γνωρίσει ο κόσμος. Ένα μήνυμα βιογραφικό. Είμαι ο Ντένις, είμαι 19 χρονών. Ασχολούμαι επαγγελματικά με το modeling και τα social media. Είμαι από τη Ξάνθη. Μένω στην Αθήνα από τον Ιούνιο. Είχα ξανάρθει στο 16-17. Πανηγυρικές αποτυχίες, έφυγα. Ξανάρθα. Όλα καλά τώρα. Mm-hmm. Πώς ήταν η παιδική σου ηλικία στην Ξάνθη? Νομίζω πολύ cool. Καμία σχέση με πράγματα που μπορεί να φαντάζει ο κόσμος. Ότι βλέπουν ένα άτομο διαφορετικό. Mm-hmm. Που δεν είναι, αλλά οκ, okay, να συνεννοηθούμε λίγο. Όχι, δεν υπήρχε το bullying, ούτε μία αποδοχή από την οικογένεια, ούτε τίποτα τέτοιο. Οκ. Okay. Η απόφασή σου να έρθεις στην Αθήνα ήταν εύκολη, γιατί το αποφάσισες? Ναι, μόνος μου το αποφάσισα, δεν με έφερε κάποιος ή μάιστης με το ζόρι. Ίσα ίσα έχω πει στους γονείς μου, εντάξει, είναι και πιο εύκολο για ένα γονιό να φεύγει από τα 16, στα 16 του το παιδί από το σπίτι. Ήρθες για να κυνηγήσεις? Να κυνηγήσω, ναι, το όνειρό μου. Το οποίο? Το modeling, όλο αυτό το... Πώς πάει? Τώρα πάει πολύ καλά, αλλά όταν είχα στα 16 δεν πήγαινε καθόλου καλά. Δεν πήγαινε βασικά καθόλου. Οκ, okay, προχωράμε σιγά σιγά προς το θέμα μας. Έχεις διαγνωστεί με σωματική δυσμορφική διαταραχή. Ναι. Τι σημαίνει αυτό για να γνωρίζει λίγο ο κόσμος παραπάνω? Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το άτομο που το έχει αυτό είναι αιμονικό με κάποιο χαρακτηριστικό του, συνήθως εξωτερικό. Δεν ξέρω αν γίνεται να είναι και με εσωτερικό χαρακτηριστικό κάποιο, ίσως να υπάρχει. Τέλος πάντων, στην περίπτωση μου δεν ήταν αυτό, ήταν με εξωτερικό χαρακτηριστικό. Ήταν με το πρόσωπό μου και με το σώμα μου, ήταν με την ακμή. Αυτό ουσιαστικά δαιμονοποιείς και υπερ... κάνεις focus σε κάτι και στη στιγμή που γίνεσαι αιμονικός, γίνεσαι μη λειτουργικός, γίνεσαι επικίνδυνος. Γίνεσαι, πολλά πράγματα γίνεσαι που δεν θα έπρεπε. Okay. Επομένως, στη δική σου περίπτωση, ας πούμε, τι θα έλεγες ότι βιώνει ένα άτομο που έχει αυτή τη διαταραχή, εσύ πώς το παρατήρησες και έφτασες στη διάγνωσή σου? Τι βιώνει? Βιώνει όλα αυτά τα πανέμορφα συναισθήματα, στην αγόρια, κατάθλιψη. Δεν θες να ζεις, ας πούμε, με τρεις λέξεις. Mm-hmm. Δεν θες να ζεις τέσσερις λέξεις. Και πώς έφτασες σε σημείο να αναγνωρίσεις ότι... Πάσε από αυτό στην διάγνωσή σου επίσης? Να άργησα πάρα πολύ. Πέρασα από όλα αυτά τα στάδια του τύπου δεν είμαι τρελός για να πάω σε ψυχολόγο. Δεν είσαι τρελός να πηγαίνεις σε ψυχολόγο. Όλοι πρέπει να πηγαίνουμε σε ψυχολόγο. Εγώ εντάξει δεν έφτασα, δεν μου έφτασε ο ψυχολόγος. Πήγα και σε ψυχίατρο. Αλλά άργησα πάρα πολύ γιατί είχα αυτό το κλισέ που νομίζω ότι έχει και πάρα πολλοί κόσμος, ότι ο ψυχολόγος είναι κάτι κακό, είναι κάτι που είσαι πολύ προβληματικός αν πας και είσαι άρρωστος. Ναι, είσαι άρρωστος, όπως χτυπάς το πόδι σου, έχεις κάτι εδώ πέρα και πας να το λύσεις και νομίζω ότι όλοι το χρειαζόμαστε και πρέπει λίγο να τα σπάσουμε αυτά τα ταμπού και τα κλισέ. Άργησα πάρα πολύ καιρό, χρόνια νομίζω, να αποδεχτώ το πρόβλημα και να πάω στον ψυχολόγο για να γίνει η διάγνωση official. Mm-hmm. Εντάξει, είναι κάτι προφανές και στον κύκλο μου και στην οικογένειά μου, ότι υπάρχει πρόβλημα, δεν είναι τόσο καλά εδώ η κατάσταση. Η διάγνωση είναι γύρω στα 16 μισό, μετά την πρώτη φορά που ήρθα στην Αθήνα, γιατί ήταν και ο λόγος που γύρισα, γιατί δεν έβγαινα από το σπίτι. Έχεις φτάσει σε σημείο που... Είχα φτάσει στο σημείο να μην βγαίνω από το σπίτι, να μην... Έχασα ένα χρόνο από το σχολείο, πήγα τρίτη ηλικίου δεύτερη φορά. Ναι, εντάξει, ήταν όλο πάρα πολύ σκληρό και πάρα πολύ δύσκολο. Δεν έβγαινε το σπίτι μου. Για πόσο καιρό? Για το να μην βγαίνω καθόλου, ας πούμε να το βγαίνω αραιά και να βγαίνω μόνο για το σχολείο και μόνο, ήταν χρόνια. Αλλά το να μην βγω καθόλου από το σπίτι κράτησε 9 μήνες. Δηλαδή 9 μήνες ήταν μόνο. Δεν σε είχε δει κανείς? Κανείς. Οι γονείς σου? Οι γονείς μου, ναι, δεν άφηνα να πούν σε κανέναν που είμαι. Ήμουν κλειδωμένο σε ένα δωμάτιο. Κλειδωμένο, όχι, δεν με κλείδωσε κανένα. Ενώ και οι γονείς μου πολύ. Με πολύ αγάπη και πολύ τρυφερότητα, με βοήθησαν πάρα πολύ. Αλλά μόνος μου, έκλεινα τον εαυτό μου σε ένα δωμάτιο, δεν έβγαινα για τίποτα έξω. Είχα κλείσει όλο μου το social media, είχα πετάξει τη σύμου, είχα απομονωθεί τελείως, δεν ξέρει κανένας που είμαι, αν ζω, αν δεν ζω.
Έβγαινα μόνο για να πάω στο δερματολόγο. Ο δερματολόγος σε μένα ήταν στο μυαλό μου ο Θεός, που μπορεί να λύσει το τεράστιο πρόβλημα που είχα. Μετά από ένα σημείο δεν υπήρχε κιόλας. Εντάξει, δεν είναι πρόβλημα τώρα. Η ακμή για να σε κάνει μη λειτουργικό, αλλά να μπορεί να σε φτάσει σε αυτό το σημείο και είμαι το παράδειγμα, νομίζω. Οπότε, στη δική σου περίπτωση, το πρόβλημά σου ήταν με το πρόσωπό σου. Ναι, που ας πούμε αυτό σου λέω, όταν υπάρχει σε τέτοιο βαθμό και είναι αυτή η διάγνωση, η σωματική δυσμορφία, ό,τι και αν έκανα στο πρόσωπό μου και όσο και αν τα έβλεπα εγώ καθαρό ή λίγο ή όλα αυτά που ήθελα και φανταζόμουν, θα βρίσκα κάτι άλλο μετά. Αυτό θα έλεγα. Καταρχάς, ποτέ δεν μπορεί να είναι τέλειο, γιατί είσαι άνθρωπος, είσαι ένας ζωντανός οργανισμός, δεν μπορεί actually να είναι τέλειο. Δεν γίνεται, γιατί είσαι άνθρωπος. Θα φας κάτι, θα ξυφείς, κάτι θα έχεις. Αλλά που γινόταν ένα πολύ καθαρό πρόσωπο και δεν είχε σχεδόν τίποτα ενός μέσου ανθρώπου, χωρίς ακμή, εγώ πάλι θα έβρισκα κάτι, θα έλεγα «Α, έχω μια κοκκινίλα εδώ, έχω βγάλει ένα σπυράκι εδώ, εδώ, πάλι θα έβρισκα εδώ κάτι». Okay. Μπορεί και να φανταζόμουν κάτι. Ναι. Σε τέτοια σημεία παράνοιας. Θα ήθελες μήπως να μοιραστείς κάποια κομμάτια της εμπειρίας, ας πούμε, λίγο πιο βαθιά, ή κάποια συγκεκριμένη εμπειρία, πώς έμοιαζε η καθημερινότητά σου, κάτι που το έχεις πολύ έντονο μέσα σου. Εντάξει, η καθημερινότητά μου δεν ήταν κάτι. Ήταν ένα μονότονο πράγμα επαναλαμβανόμενο, δεν έβγαινα, δεν έτρωγα. Είχα χάσει 12 κιλά, ήμουνα σε εκείνη τη στιγμή οριακά νευρικής ανορεξίας. Χωρίς να έχω φτάσει σε αυτό το σημείο, ήμουν πολύ κοντά. Δεν είχα ξαναδώσει αδύνατο. Τώρα θα τους βόλευε στο modeling, αλλά τότε ήμουνα όχι. Ήταν ένα μονότονο επαναλαμβανόμενο πράγμα. Συγκεκριμένη. Κάποια έντονη εμπειρία. Εντάξει, πάρα πολλές. Ας πούμε, χαρακτηριστικά θυμάμαι ότι όλα αυτά τα κλάματα, τα ουρλιαχτά, τότε είχα μαλλιά πιο μακριά. Τραβούσα τα μαλλιά μου, έκαβα τούφες, γινόντουσαν εξωφρενικά πράγματα. Και νομίζω ότι ήταν και πολύ σκληρό για τους γονείς μου αυτό να το βλέπουν, να βλέπουν το παιδί του να κάνει έτσι. Θα σε ρωτούσα γι' αυτό, αλλά μου είπες ήδη ότι το διαχειρίστηκαν με πολύ αγάπη. Το διαχειρίστηκαν με πολύ αγάπη και πολύ τρυφερότητα. Κάναν τα πάντα. Νομίζω ότι εγώ αν ήμουν στη θέση του, θα το έχω παρατήσει, θα το είχα πάει κάπου από το παιδί. Ήμουνα για κάπου. Καταλαβαίνουμε όλοι που κάπου. No shaming, εννοείται, αλλά δεν θα είχα την αντοχή και την υπομονή και την κατανόηση που δείξαν οι γονείς μου τόσους μήνες στην ένταση και τόσα χρόνια στο πιο καλμαρισμένο. Mm-hmm. Παρατήρησα, ας πούμε, και πως είχες αφήσει τον εαυτό σου, ενώ να τον παρατήσει να μην περιποιήσει τόσο πολύ. Ναι. Ας πούμε, εγώ είμαι πάντα εξηρισμένος τώρα που είμαι ένας λειτουργικός άνθρωπος. Είχα γένεια μακριά. Πώς φεύγουν το survivor, κάπως έτσι. Okay. Τα μαλλιά μου φτάνανε μέχρι εδώ. Okay. Που ναι, μεν είχα μαλλιά, αλλά είχα ένα μαλλάκι στο δικό σου. Είχα φτάσει τα μαλλιά μου. Ναι, όχι, δεν περιποιούμουν καθόλου τον εαυτό μου. Δεν είχα όρεξη για ζωή. Έλεγα, δεν υπάρχει νόημα. Δεν θέλω να ζω. Και ποιο ήταν το break point, ας πούμε, που πες. Θα το αλλάξω αυτό. Πώς ήρθε σταδιακά, ήταν κάτι πολύ ξαφνικό. Νομίζω ήρθε σταδιακά και σίγουρα με βοήθησε η ψυχοθεραπεία και η φαρμακευτική αγωγή, γιατί πήρα φαρμακευτική αγωγή μετά τη διάγνωση. Και σίγουρα νομίζω βιώματα άλλων ανθρώπων που έφτασαν με κάποιον τρόπο στα αυτιά μου και λέω «Α, οκ». Okay. Ότι, ας πούμε, αυτό που περνάω δεν είναι τόσο σημαντικό. Ναι, που και αυτό που λέμε είναι λάθος, γιατί για το καθένα μας, δηλαδή, εμένα μπορεί να με κλείσει το σπίτι μου αυτό. Που για κάποιον άλλο είναι αστείο. Σωστά. Πολύ που αντικειμενικά είναι αστείο, που αντικειμενικά τα πάντα είναι αστεία για να σε κάνουν να κλειστεί στο σπίτι. Δεν υπάρχει τίποτα που. Δηλαδή, η ζωή δεν είναι. Αλλάζει με τίποτα. Αλλά καταλαβαίνω οτιδήποτε μπορεί να σε κάνει να μείνει στο σπίτι, γιατί το έχω διάβασει και το έχω περάσει. Κατάλαβα. Να μεταφερθούμε λίγο στην διαδικασία που ακολούθησε μετά, ας πούμε, τη διάγνωσή σου. Ναι. Τι βήματα ακολούθησες και πόσο καιρό, ας πούμε, πήρες το να ξαναμπείς σε μια καθημερινότητα πιο υγιή, ας πούμε. Καθ' όλη τη διάρκεια της φαρμακευτικής αγωγής, νομίζω ήταν 6 μήνες. Το είχαμε ξεκινήσει 6 μήνες που, ας πούμε, τακτικά έβλεπες, έκανες θεραπείες και
Έπαιρνε φαρμακευτική αγωγή και έκανα και ψυχοθεραπεία. Που την ψυχοθεραπεία δεν την έχω σταματήσει ακόμη και σήμερα. Mm-hmm. Όχι γι' αυτόν τον λόγο, αλλά. Ναι, φυσικά πάντα. Οποιοδήποτε χρειάζεται. Ναι. Αλλά η φαρμακευτική αγωγή ήταν 6-8 μήνες και την είχαμε σταματήσει τους 6 μαζί με την γιατρό μου, γιατί είχε δει ότι όλα πήγαν καλά. Και... Okay. Αλλά και όλο αυτό, ας πούμε, δεν σταματάει. Μπαμ. Είναι ένα χάπι, δύο χάπια, μισό χάπι. Σου λέει ακριβώς τι να κάνεις, γιατί δεν είναι αστείο. Είναι χάπια. Θα ήταν καλό να ακουστεί ότι όσο και αν πιστεύεις ότι σε βοηθάει το χάπι που όντως σε βοηθάει, δεν πας να πάρεις 5 χάπια έτσι για μου. Δεν είναι. Όχι, επειδή το έχω κάνει. Όχι μία φορά, okay. Πολλές φορές. Δεν είναι αστείο. Mm. Είναι με συνταγή γιατρού, γι' αυτό το παίρνεις. Δεν είναι καραμελίτσα. Και okay, επομένως η έντονη, ας πούμε, αυτή η επαφή σου με τον γιατρό και τα λοιπά ήταν στους 6 μήνες, αλλά ναι. Πώς είσαι σήμερα σχετικά με αυτό? Σήμερα το έχω ξεπεράσει τελείως. Okay. Έχω αποδεχτεί τον εαυτό μου πώς είναι. Έχω αποδεχτεί ότι θα βγάζω ένα σπυράκι όποτε τρώω κάτι. Όποτε... Είμαι ένας άνθρωπος όπως όλοι οι άλλοι και δεν γίνεται το δέρμα μου να σε γυαλί. Mm-hmm. Και ποια είναι τα συναισθήματά σου τώρα όταν σκέφτεσαι τον εαυτό σου τότε? Πια γελάω. Okay. Ήταν αυτό που έκανε. Αλλά κατανόητο το έχω ζήσει από μέσα, δηλαδή. Ναι. Και πώς σε επηρεάζει το σήμερα? Μου είπες ότι το έχεις ξεπεράσει, αλλά η εμπειρία, ναι, τα βιώματα αυτά υπάρχουν ακόμη μέσα σου, προφανώς. Το έχω ξεπεράσει σίγουρα. Δεν μου δημιουργεί κάποιο πρόβλημα στην καθημερινότητά μου ή στη λειτουργικότητά μου πια. Αλλά, ας πούμε, υπάρχουν πράγματα που μπορεί να μου κάνουν trigger. Ας πούμε, αν δω κάποιον άνθρωπο με ακμή, υποσυνείδητα θα περάσει στο μυαλό μου ότι θα νιώθει και αυτός έτσι. Ενώ δεν ισχύει αυτό. Υπάρχουν σχεδόν όλοι οι άνθρωποι που το αντιμετωπίζουν σαν κάτι που, οκ, okay, στους περισσότερους ανθρώπους δεν αρέσει. Που επίσης το έχω ξεπεράσει αυτό τελείως μέσα μου πια σαν στάνταρ να το ζητάω σε κάποιον ότι... Για να μου αρέσει, ας πούμε, κάποιος πρέπει να έχει καθαρό πρόσωπο. Δεν με αφορά, δεν με νοιάζει. Θεωρείς, ας πούμε, πως μέσα από αυτό έχεις και μια κατανόηση προς τα προβλήματα των άλλων και μια... Σίγουρα. Ενσυναίσθηση, ας πούμε. Σίγουρα, ενσυναίσθηση, σίγουρα. Και μου βγαίνει πάρα πολλές φορές, ας πούμε, σήμερα το ότι... Που μπορεί να θεωρηθεί και παραβιαστικό κάποιες φορές, αλλά μπορεί να πάω σε κάποιον και να του πω τι να κάνει για να του λυθεί το πρόβλημα. Που δεν είναι ωραίο, νομίζω, όλες τις φορές και αν δεν έχεις τον αέρα, που το έχω σταματήσει να το κάνω. Αλλά μόλις είχα βγει από το πρόβλημα, το έκανα πούμε συνέχεια. Άξιζε τι θα κάνεις για να σου φύγω. Και υπήρχαν άνθρωποι που μου λέγανε δεν με νοιάζει. Ναι. Επειδή εσύ τα έπαιξες. Εγώ θεωρούσα ότι είναι όλοι σαν εμένα. Ναι. Ότι είναι τόσο big thing αυτό που. Δεν ζεις αν το έχεις. Είναι κακό. Επομένως έμεινες 9 μήνες βαθιά μέσα στο σπίτι σου. Πολύ βαθιά. Θέλω να σε ρωτήσω πώς βίωσες, ας πούμε, την επανένταξή σου, πώς σταδιακά έγινε αυτό, όταν αρχίσεις να βγαίνεις λίγο παραπάνω να... και τα λοιπά, να κοινωνικοποιήσεις, αλλά και ένιωσες ποτέ ότι σου γεννήθηκε κάποια αγοραφοβία, φοβήθηκες ποτέ τον κόσμο? Ναι. Ναι, και νομίζω εντάξει, είναι πολύ αναμενόμενο και πολύ φυσιολογικό από την άποψη ότι 9 μήνες δεν συναναστρέφεσαι με κανέναν πέρα από δύο πολύ συγκεκριμένα άτομα που ήταν οι γονείς μου, τρία και ο αδερφός μου. Οπότε μετά σου είναι σαν να μένεις παράλληλος και να μαθαίνεις να ξαναπερπατάς. Είναι αυτό το συνέστημα, ότι είναι κάτι τελείως καινούριο. Λες, τι είναι αυτό τώρα? Αντιμετωπίζεις τον κόσμο σαν κάτι νέο. Μου φαινόταν πολύ περίεργο στην αρχή ότι βγαίνω και έχει ανθρώπους γύρω. Μιλάνε. Θεωρείς πως υπάρχει μια πολύ λεπτή γραμμή, ας πούμε, από το προσέχω την εμφάνισή μου, θέλω να δείχνω ωραία, και το να πάθεις αιμονία? Ναι, και νομίζω ότι αυτό το έχει πολλοί κόσμος με διαφορετικά πράγματα ο καθένας. Είχα ένα πολύ κοντινό μου πρόσωπο που πέρασε πολύ παρόμοιο πράγμα με τα μαλλιά του, επειδή νόμιζε ότι είχε αρέως. Και συνήθως είναι νομίζω ότι το έχω, δεν το έχω το πρόβλημα που φαντάζομαι. Ναι, γιατί να σου δείξω μετά από ένα σημείο φωτογραφίες του προσώπου μου πώς ήταν. Και είχα το πιο καθαρό πρόσωπο από όλους τους φίλους μου, από όλα τα παιδιά της ηλικίας μου. Ήταν αστείο. Αλλά εσύ κάτι έβλεψε. Αλλά άμα φας το κόλλημα και... Okay. Να είναι πολύ λεπτή γραμμή. Mm-hmm. Ποιος ήταν ο πιο σημαντικός άνθρωπος που σε στήριξε? Νομίζω ο μπαμπάς μου και η μαμά μου με στήριξε πάρα πολύ. Εντάξει, με τη μαμά μου πάντα έχω μια γλυκιά κόντρα στα πάντα, οπότε ο μπαμπάς μου ήταν πιο cool όπως είναι πάντα και με βοήθησε στα πάντα.
Okay. Και ας πούμε πόσο σημαντικό κομμάτι θεωρείς πως αποτελεί στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του Ντένις, ας πούμε. Πάρα πολύ μεγάλο, τεράστιο. Εντάξει, νομίζω κάθε άνθρωπος που θα περνούσε μέσα από κάτι τέτοιο, μέσα από 9 μήνες σε ένα σπίτι, θα βγαίνει πολύ πιο... Αν βγεις από αυτό, γιατί υπάρχουν και πιο σκοτεινά, πιο σκοτεινά cases, σίγουρα βγαίνεις πολύ πιο συνειδητοποιημένος, πολύ πιο όριμος, πολύ πιο... έχοντας καταλάβει πάρα πολλά πράγματα και για τη ζωή και για τον εαυτό σου, και για τους γύρω σου, για τα πάντα. Μετά από τα 14 που ξεκίνησαν, ας πούμε, τα πρώτα ασπυράκια και η δαιμονοποίηση όλου αυτού, ξεκίνησα να με βλέπω αυτό που σου λέω, ότι είμαι ο πιο άσχημος άνθρωπος του κόσμου, ότι είμαι ένα τέρας, είμαι... Με έβλεπα και με σιχανόμουν, με έβλεπα στον καθρέφτη και έλεγα, Παναγία μου, τι είναι αυτό. Φοβόμουν, έλεγα... Μακριά. Okay. Θες να μπούμε σε λίγο παραπάνω λεπτομέρειες, ας πούμε, για την ρουτίνα σου. Ναι, την περίοδο της αιμονής ή και την πρώτη σου επαφή, ας πούμε, με ψυχολόγο, ψυχίατρο. Ναι. Η ρουτίνα μου ήταν να σκέφτομαι και να υπεραναλύω ό,τι μου έχει πει ο δερματολόγος όλη μέρα, κάθε μέρα. Να κάνω μόνο αυτό. Ο μόνος λόγος και το μόνο πράγμα που έβρισκα νόημα στο να κάνω την καθημερινότητά μου ήταν το skincare, τίποτα άλλο. Δεν έτρωγα, δεν έβγαινα, δεν έκανα τίποτα. Ήθελα μόνο να βάζω τις κρέμες που μου έχουν πει, τα καθαριστικά που μου έχουν πει, να κάνω μόνο αυτό. Ήμουνα όλη τη μέρα στο κινητό και έβλεπα βιντεάκια στο YouTube, στο TikTok, ανακάλυψα το Reddit. Τα είχα παίξει. Διάμεσα όλη τη μέρα περιπτώσεις παρόμοιες σαν τις δικές μου. Τέτοιο σοβαρό πράγμα που μου έχει τύχει, έτσι να okay. Πόσο εύκολα ανοίχτηκες, ακόμη, ποιο ήταν το πρώτο άτομο που ανοίχτηκες, δεν ξέρω αν ήταν οι γονείς σου. Και πόσο εύκολα το έκανες. Ήταν οι γονείς μου και οι φίλοι μου, αλλά σε πολύ cool σημεία στην αρχή, ότι ξέρεις, είναι αυτό και δεν μ' αρέσει και θα πάω σε δερματολόγο και όλο αυτό το κλασικό, που ήταν υγιές μέχρι ένα σημείο, το να μην σ' αρέσει κάτι και να θες να πας σε ένα δερματολόγο και να το αλλάξεις σε πολύ υγιή πλαίσια, αλλά μετά αυτά τα ξεσπάσματα στην αρχή μικρότερης έντασης και μετά ξεφύγαν τελείως. Μόνο οι γονείς μου, δεν τα είχα δείξει σε κανέναν άλλον έξω. Δηλαδή, ντρεπόμουν να κάνω κάτι τέτοιο. Μπορεί, ας πούμε, να ήμουν έξω με τους φίλους μου και να ήμασταν κάπου και να τρώγαμε ή να ήμασταν έξω. Απλά θα άρχισα να υδρώνω, να μην νιώθω άνετα και να έφευγα αυτό. Δεν θα έκανα ποτέ κάτι. Okay. Αυτά τα παραλυρήματα που είχα κάνει στους γονείς με ουρλιαχτά και. Ήταν οι γονείς σου οι πρώτοι που σε οδήγησαν σε μία επαφή με κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας? Ναι, το προσπαθούσαν πολύ καιρό, δικαίως. Να γίνει αυτή η επαφή. Ήμουν πάρα πολύ αρνητικός, όπως είπα, για μήνες. Μετά από ένα σημείο το αποδέχτηκα. Με μπάκουρο ότι δεν θα με βοηθήσει και κάπου. Λέω απλά να τους κάνω το χατήρι. Εννοείται με βοήθησε, εννοείται χάρη σε αυτό το ξεπέρασα. Αλλά ναι, το μεγαλύτερο βήμα είναι το να αποδειχθείς το πρόβλημα, γιατί όποιο και να είναι το πρόβλημα, λύνεται. Mm-hmm. Φοβάσαι μήπως ξαναπέσεις σε κάτι παρόμοιο? Δεν υπάρχει περίπτωση. Το έχεις βγάλει από το μυαλό σου, το έχεις. Okay. Νομίζω ότι σε αυτό που παίζει ρόλο και η δουλειά μου, έχω δει τα top models της Ελλάδας, τα πρόσωπά τους από κοντά. Okay. Είναι χειρότερο από τότε. Σε κάποιο άτομο που βιώνει κάτι αντίστοιχο, και μην είναι η ίδια διαταραχή, ας πούμε, που βιώνει κάτι που δεν αρέσει κάτι πάνω στον εαυτό του, τι θα του έλεγες? Να, για αρχή, το πρώτο πράγμα είναι να συμβιβαστεί με την ιδέα του ότι αυτό που έχει περάσει υποσυνείδητα μέσα στον εγκέφαλό του, ότι το πρόσωπο μου θα γίνει σαν γυαλί, δεν παίζει να γίνει ποτέ, δεν θα γίνει, γιατί δεν το έχει κανένας, δεν το έχεις εσύ, όσο λεφτά και να έχεις, ό,τι και να, σε όποιον γιατρό και να πας, σε όποιον δερματολόγο, είναι απλά μια ψευδέστηση που σου έχει δημιουργήσει η κοινωνία, δεν υπάρχει αυτό και δεν θα υπάρξει ποτέ. Σίγουρα ότι ό,τι η δερματική πάθηση και να έχει γίνεται, υπάρχει λύση για τα πάντα. Mm-hmm. Χωρίς να σημαίνει ότι θα κάνουμε γυαλιά. Τα κάνουμε πρόσωπα ενός μέσου ανθρώπου, όχι φυσιολογικού, γιατί όλα τα πρόσωπα είναι φυσιολογικά, με ακμή, χωρίς ακμή και ελκυστικά και τα πάντα. Δεν καταλαβαίνω το
σκάλα μου που τρώνε μερικοί και θεωρούν την ακμή βρωμιά, ας πούμε. Okay. Ναι, όχι, υπάρχει αυτό σαν κοινωνικό ταμπού. Ότι... Το βίωσες, το. Όχι. Δεν ένιωσες κάποια πίεση. Μόνος μου, στο κεφάλι μου, σίγουρα. Okay. Αλλά να έρθει κάποιος και να μου πει κάτι, όχι. Okay. Ή να βιώσω κάποιο είδους απόρριψη λόγω αυτού, όχι. Ούτε τη δουλειά έκανα, ούτε τίποτα. Mm-hmm. Αλλά σημαίνει το 2024. Με ένα Google Search μπορείς να καταλάβεις ότι υπάρχουν μοντέλα με ακμή. Σωστά. Κοντά, χοντρά, λεπτά, ψηλά. Έχουν εξεπεραστεί όλα αυτά. Αυτά σου λέγανε, βλέπεις πως σιγά σιγά... Βλέπω την αλλαγή. Εντάξει, πρέπει να σκέφτομαι σε ζητάμε για την Ελλάδα, γιατί δεν υπάρχει βιομηχανία μόδα. Δηλαδή, τι συμβαίνει, είναι μία εβδομάδα μόδα ανά 6 μήνες. Τα έχουν κερδίσει. Εδώ. Είναι όλο αστείο και όλο λάθος. Αλλά σε χώρες που υπάρχει αυτή η βιομηχανία, όπως στην Ελλάδα, υπάρχουν τέτοια άτομα που δουλεύουν όντως. Okay. Έχοντας πλέον λοιπόν ξεπεράσει αυτό που βίωσες, θα μπορούσε να αναφερθείς σε κάποια θετικά κομμάτια του εαυτού σου που κέρδισες μέσα από αυτή την εμπειρία σου. Μέχρι ενός σημείου κατάλαβα ότι όταν έχω κάποιο στόχο στο μυαλό μου και πεισμόσω για κάτι θα το καταφέρω, αλλά σου λέω μέχρι ένα σημείο δηλαδή. Μέχρι ένα σημείο ήμουν περήφανος που... Ήθελα να κάνω μια αλλαγή στην εμφάνισή μου και την έκανα, αλλά μετά πέρασε με ξέφυγε γι' αυτό και προφανώς δεν είμαι περήφανος γι' αυτό. Εντάξει, οκ, περήφανη για τα πάντα, αλλά κάποια πράγματα είναι πολύ σκοτεινά και πολύ λάθος. Αλλά εντάξει, μαθαίνεις πολλά πράγματα μέσα από αυτό. Mm-hmm. Ας πούμε, παλιά, τώρα μιλάμε και για ένα 15χρονο παιδί που δεν ξέρει τι του γίνεται. Ενώντας ότι, σε αυτό που θέλω να πω, ότι ένα 15χρονο παιδί τώρα. Τι ερωτική ζωή μπορεί να έχει και τι προσδοκίες και όλο αυτό. Αλλά νομίζω ότι πριν περάσω, ας πούμε, αυτό, μπορεί να έκρινα κάποιον. Okay. Και να έλεγα, όχι να έρθεις και μόνος έχεις πυριά. Okay. Τώρα αυτό δεν μπορεί να περάσει ούτε πίσω από το μυαλό μου σαν στάνταρ για να μου αρέσει κάποιος. Mm-hmm. Οριακά το βρίσκω σεξ. Okay. Μετά από αυτό. Μπορεί, ναι. Okay. Πώς μοιάζει η καθημερινότητα του Ντένις σήμερα πλέον και τι τον περιμένει στο μέλλον? Πώς μοιάζει η καθημερινότητα του Ντένις, εντάξει, παράνοια. Το βλέπετε στα social media. Okay. Ναι, φωτογράφηση, την έντευξη, ένα μοτίβο is then, εντάξει, μ' αρέσει. Έγινε πολύ απότομα, αλλά εντάξει, το προκάλεσα νομίζω με νύχια και με δόντια, καλά να πάθω. Μ' αρέσει, απλά δεν είναι για όλες τις ώρες. Υπάρχουν ώρες που θέλω να μείνω στο σπίτι μου, θέλω να. Κλειστώ και να μην κάνω τίποτα, αλλά δεν γίνεται. Ναι. Και ποιο είναι το νερό σου, τι έρχεται στο μέλλον? Τι έρχεται? Νομίζω ότι είμαι πολύ ικανοποιημένος με την κατάσταση που επικρατεί τώρα. Θα ήθελα ιδανικά να συνεχίσει έτσι, να μην μείνω ποτέ χωρίς δουλειές. Εντάξει, και ένας στόχος νομίζω που όλοι έχουμε στο χώρο είναι κάποια στιγμή να φύγουμε έξω. Αλλά σίγουρα δεν νιώθω έτοιμος να κάνω κάτι τέτοιο για την ώρα. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα επίσης θέλω κάποια στιγμή να γίνει. Τώρα σε 1, 2, 5, 6 χρόνια δεν ξέρω. Αλλά σίγουρα θα ήθελα να φύγω στο εξωτερικό και να κάνω το ίδιο πράγμα έξω. Όχι στην Ελλάδα. Mm-hmm. Ωραία. Έχω δύο πραγματάκια ακόμα που θέλω να σε ρωτήσω. Mm-hmm. Θέλω να σε ρωτήσω τι σημαίνει για εσένα να προσέχω την εμφάνισή μου. Σήμερα. Ναι, και σε τι σημείο φτάνουμε αυτή τη γη. Προσέχω την εμφάνισή μου. Σίγουρα δεν σημαίνει κάτι που να σε κάνει μη λειτουργικό. Όταν δεν σε αρέσει κάτι στην εμφάνισή σου, πολύ ok να το αλλάξεις και δικαίωμά σου και καλά κάνεις. Και μου αρέσουν οι άνθρωποι που προσέχουν την εμφάνισή τους. Απλά αυτό. Είναι πολύ λεπτή γραμμή του γίνομαι επικίνδυνος για τον εαυτό μου και σε κάποιες περιπτώσεις και για τους άλλους. Με το προσέχω απλά την εμφάνισή μου και προσέχω τι θα φορέσω, προσέχω το πρόσωπό μου. Θα βγάλω ένα σπυράκι, θα βάλω μια κρέμα και θα φύγει. Είναι ένα-δύο αυτό. Okay. Δεν είναι κάτι παραπάνω. Και ποια είναι αυτή η λεπτή γραμμή, πότε σταματάει να είναι? Νομίζω το καταλαβαίνεις στην καθημερινότητά σου, ξεκινάς. Είναι για τον καθένα διαφορετικό. Εντάξει, σίγουρα είναι διαφορετικό. Το πάντα είναι διαφορετικά σε όλους τους ανθρώπους.
Αλλά αυτό, η λεπτή γραμμή είναι όταν δεις τον εαυτό σου να σταματάει να ζει, να σταματάει να βγαίνει έξω, να σταματάει να έχει όρεξη για ζωή, να σταματάει να θέλει να κάνει το οτιδήποτε εκτός από αυτό το πολύ συγκεκριμένο πράγμα που θα έχει βάλει στο μυαλό του για την εμφάνισή του. Okay. Ποια ήταν για εσένα η πιο δύσκολη ημέρα σου σε αυτό το ταξίδι? Η πιο δύσκολη ημέρα, και κάτι που δεν ανέφερα καθόλου, ήταν ότι όταν ξεκινάς μια φαρμακευτική αγωγή, είναι στην ψυχολογική, δεν το λέω εγώ αυτό τώρα, τις πρώτες μέρες και εβδομάδες θα γίνει λίγο χειρότερο για να καλμαριστεί μετά και να ξεπεραστεί. Οπότε εγώ εκείνο το διάστημα είχα ξεκινήσει τη φαρμακευτική αγωγή, νομίζω ήμουν στη δεύτερη εβδομάδα, και ήταν τύπου οι πιο ακραίες καταστάσεις και τα πιο ακραία ξεσπάσματα. Θυμάμαι μια μέρα που μπορώ να πω ότι ήταν πιο δύσκολη, νομίζω. Όπου έκανα εγώ πάλι τα δικά μου, ούριαζα, έκλαιγα, τραβούσα τα μαλλιά μου, έκοβα τα μαλλιά μου, έσπαγα πράγματα, είχα ρίξει κάτω τη τηλεόραση. Σε σημείο που αν είσαι γείτονα, πρέπει να πάρει την αστυνομία. Είναι τόσο έντονο. Εγώ αν άκουγα κάτι τέτοιο να συμβαίνει, αυτό θα έκανα. Και νομίζω πολύ φυσιολογικό και πολύ βοηθητικό θα ήταν. Αλλά εντάξει, οι γονείς μου δεν μπορούσαν να κάτσουν με σταυρωμένα τα χέρια. Εννοείται προσπαθούσαν για ώρες να με καθησυχάσουν. Ηρέμησε. Κάνουν τα πάντα. Ήταν σε όλα δεκτικοί. Δηλαδή, οι γονείς μου χάσανε 1.000 ευρώ σε δερματολόγους χωρίς λόγο. Δηλαδή, ήταν τόσο υποστηρικτικοί και τόσο. Ας πάμε να λύσουμε τον τελούλο του παιδιού. Και βλέπαν ότι δεν ηρεμώ και δεν με τίποτα. Είχαμε επικοινωνήσει και με την ψυχίατρο, είχα πάρει και ένα σιρόπι τέλος πάντων ειδικό για ηρεμιστικό, μπλα 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 μπλα. Και με βάλει γονεί μου σηκωτό στο μάξι, γιατί δεν γινόταν, είχα ξεσκώσει την γειτονιά. Με βάλει στο μάξι, μου πήγαν στη Θεσσαλονίκη για να εξεταστώ καλύτερα και να κρίνουν οι ειδικοί αν είναι ok να είμαι έξω πια ή πρέπει να γίνει κάτι περισσότερο. Ήμουν ανήλικος, οπότε υπήρχε δικαιοδοσία και μπλα 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 από το τι θα πουν οι γονείς και αν θα υπογράψουν ή δεν θα υπογράψουν για να γίνει το οτιδήποτε. Οπότε ο γιατρός μας έλεγε ότι εγώ προτείνω το παιδάκι να κάτσει για τουλάχιστον 2 με 3 εβδομάδες εδώ. Που σημαίνει ότι είσαι κλεισμένος κάπου, συγκεκριμένο πολύ καταλαβαίνουμε, χωρίς κινητό, χωρίς τίποτα. Αλλά είναι στην κρίση σας επειδή είναι ανήλικος και μπορείτε να υπογράψετε να το πάρετε, μπορείτε να ακούσετε την παρότρινσή μας. Δεν ήταν υποχρεωτικό, άμα βλέπουν ότι είναι κάτι τόσο κρύο, δεν θα σε αφήνουν. Εσύ το γνώριζες ότι ο γιατρός είπε στους γονείς? Τα έβλεπα, ήμουν μπροστά. Okay. Και έκλαιγα, έκανα όλο αυτό το. Το έκανα ακόμα πιο δύσκολο και ακόμα πιο δραματικό. Η μαμά μου, που την καταλαβαίνω πια, αλλά το ότι τη μισούσα για αυτό που έλεγε, έλεγε ότι πρέπει να το παιδί να κάτσε. Έχει ξεφύγει τελείως η κατάσταση. Είναι επικίνδυνη, που όντως ήταν επικίνδυνη. Εννοείται καθ' όλη τη διάρκεια, έλεγα στους γονείς μου, θα αυτοκτονήσω, θα αυτοκτονήσω. Όλα. Δηλαδή, ζήσανε ακραία σκηνικά. Το υποκλείδωνα και δεν άνοιγα. Okay. Δεν παίζει. Ο παπάς μου με είδε και με κατάλαβε ότι με ταρακούνησε μάλλον. Αλλά έκανα και πολλά fake πράγματα για να πάρω αυτό που θέλω και μετά να ξανακάνω τα ίδια, γιατί το έκανα συνέχεια αυτό. Ήταν μια λούπα που έπεφτα συνέχεια μέσα και εγώ δεν το έλεγχα. Μακάρι να μπορούσα να το ελέγξω. Οπότε δεν με πήρανε εκείνη το ήμα. Υπογράψαν και οι δύο γονείς μου για να με πάρουν ξανά σπίτι. Εντάξει, ήταν σίγουρα ένα από τα πιο δύσκολη μέρα σίγουρα, αλλά και ένα από τα πράγματα που με ταρακουνήσανε μαζί με τη φαρμακευτική εγώ και μαζί και με άλλα πράγματα στο να ξεκολλήσω λίγο. Mm-hmm. Το καταληκτικό θεωρώ ότι ήταν σίγουρα η φαρμακευτική αγωγή σε μακροχρόνια δράση. Δεν υπάρχει ένα χαρτί, είναι καλά. Δεν υπάρχει αυτό. Ένα επίσης ακραίο σκηνικό ήταν στην αρχή
που είχα έρθει στην Αθήνα. Είχα έρθει τέλος του πρώτου ηλικίου, το Μάιο, τέλος Μαΐου, και ήρθα με τον Ιούνιο κατευθείαν. Δεν έβγαινε από το σπίτι. Το βλέπω οι γονείς μου ότι ξάνθη. Εγώ ήμουν μόνος μου. Ναι. Έμενα μόνος μου. Ναι. Έχοντας το απαιτήσει εγώ και έχοντας το ζητήσει εγώ. Εννοείται με παρακαλούσαν να βγω, να κάνω πράγματα, να κάνω αυτό που θέλω. Μου λέγανε ότι θα πάει τζάμπα. Κάνουμε όλο αυτό για να κάνω τον έρωτα πραγματικότητα και κάθεσαι μέσα στο σπίτι. Δεν βγήκα ούτε τον Ιούνιο, ούτε τον Ιούλιο, ούτε τον Αύγουστο. Ίσως μου βγήκα μία φορά έτσι, οπότε δεν έβγαινα. Οπότε το Σεπτέμβριο, και έχοντας γραφτεί σχολείο στην Αθήνα, είχε έρθει η μαμά μου. Είχε έρθει η μαμά μου στην Αθήνα για να με πείσει να πάω σχολείο. Εννοείται δεν με έπεισε. Θα πήγαινε τότε τρίτη ηλικίου. Θα πήγαινα Δευτέρα ηλικίου. Όχι, θα πήγαινα Τρίτη, Δευτέρα. Τρίτη θα πήγαινα. Okay. Θα πήγαινα Τρίτη ηλικίου. Οπότε ήταν η χρονιά που έχασε. Η χρονιά που έχασα, δεν με έπεισε, δεν πήγα σχολείο. Ήταν αυτή οι 9 μήνες που ήμουν κλεισμένος μετά μέσα στο σπίτι που με γυρίσανε στη Ξάνθη και ζήσαμε όλο αυτό. Αλλά θυμάμαι ότι πάλι υπήρχε μια πολύ έντονη αντίδραση από μένα και ξέσπασμα πάλι είχα ξεκινήσει. Νόμιζα ότι το έβλεπα πολύ λάθος και... Όχι νόμιζα, το έβλεπα πολύ λάθος και νόμιζα ότι όλοι είναι εναντίον μου και θέλουν το κακό μου. Τότε. Τώρα σου λέω. Κάνα τα πάντα. Αλλά τότε μια τέτοια δύσκολη μέρα που ξεκίνησα πάλι να λέω εγώ τα δικά μου και άντεξες να με γυρίσεις και στην Ξάνθη και θες να με πάρεις και πίσω και θες να μου κάνεις ό,τι θες και άρχισα να μαζεύω τα πράγματα, να τα βάζω στις βαλίτσες, λέω πάμε να φύγουμε τώρα, τρελό. Και με πήρε η μαμά μου και με πήγε στο... στην Αθήνα, στο δρόμο Καλύπτια. Με τη θέλησή σου ή αντιστοιχώς, πώς... Δεν με έδεσε να με πάει, νόμως, αλλά δεν ήταν κάτι που έλεγα αν πάμε. Ναι. Δεν αποδεχόμουν το πρόβλημα. Αυτό δεν αποδεχόσουν. Είχα πρόβλημα. Okay. Η μαμά μου ήταν 100% σωστή. Ναι. Αλλά εγώ έβλεπα ότι πάει να κάνει κάτι τελείως λάθος. Αυτό ένιωθες αυτό ότι πάει να κάνει κάτι κακό κάτι, για εσένα. Πάει να με καταστρέψει. Ναι. Πάει να κάνει κάτι πάρα πολύ κακό. Και θυμάμαι ότι πάμε εκεί. Σου λέω, όταν έμενα μόνος μου, εγώ ήμουν επικίνδυνος. Ήξερα κατά βάση ότι δεν θα κάνω κάτι, αλλά πάντα έλεγα τα χειρότερα. Και έλεγα ότι θα κάνω κακό στον εαυτό μου, θα κάνω το ένα, θα κάνω το άλλο. Ποτέ δεν έγινε βίωση, δεν επιτέθηκα σε κάποιον άλλο. Αλλά στον εαυτό μου έκανα τα 1002. Και καθόμαστε στο αμάξι και μας έχουν πει ότι υπάρχει μία σειρά. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν έρθει πιο νωρίς, περιμένετε και μπαίνετε. Αυτό πήρε πολλές ώρες η αναμονή, οπότε σε κάποια φάση η μαμά μου ήρθε να κατουρίσει. Πάει η μαμά μου να κατουρίσει η καημένη και λέω τώρα θα σωθώ, θα σηκωθώ να φύγω από, από εδώ που έχουν έρθει να με μπλέξουν. Τόσο λάθος. Οπότε φεύγει, κουτοπώνει τελείως, εγώ βλέπω ότι όλα έχει μπει μέσα και δεν είναι κάτι άλλο. Φεύγω από το Max, αρχίζω, τρέχω μόνος μου, φεύγω, πήγαινα να μπω στη λεωφορεία χωρίς να έχω ζήσει στην Αθήνα. Ό,τι να είναι. Είχα φτάσει σε 2 στάσεις πιο πέρα, δεν θυμάμαι την περιοχή, και να με παίρνει τηλέφωνο η μαμά μου και ο μπαμπάς μου ταυτόχρονα, γιατί είχε ενημερώσει μάλλον τον μπαμπά μου που ήταν ο καημένος στην Ξάνθη, τι έχω κάνει πάλι. Και θυμάμαι τον μπαμπά μου που έπαιρνε τηλέφωνο και η μαμά μου για ώρα και δεν απαντούσα και το έκλεινα ενώ το έβλεπα. Και θυμάμαι ότι σε κάποια φάση σηκώνω το τηλέφωνο στον μπαμπά μου και έκλαιγε και μου έλεγε σε παρακαλώ, γύρνα πίσω και τώρα μου βλέπεις ένα μεγάλο άνθρωπο, έναν άντρα, όχι δεν είναι θέμα φίλου και μια γυναίκα εμείς μαζί, αλλά έναν άνθρωπο μεγάλο να κλαίει και να σε παρακαλάει. Και εγώ ήμουν στα δικά μου πάλι. Άρα δεν σε... Αλλά γύρισα. Όχι. Okay. Με επηρέας, ας πούμε. Στιγμιαία εκείνη τη στιγμή, γιατί σου λέω μετά, εκολούθησαν όλα τόσα. Κλείνουμε σιγά-σιγά. Θέλω να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση για το κλείσιμο. Ποιο είναι το μήνυμα που θα ήθελες να αφήσεις με την ιστορία σου? Το μήνυμα που θα ήθελα να αφήσω με την ιστορία μου...
Ότι ό,τι μπορούμε να ονειρευτούμε είναι πραγματικό, ότι ό,τι στόχο και να βάλουμε μπορούμε να τον πετύχουμε. Ότι όσο μεγάλο και αν μας φαίνεται κάτι, δεν είναι. Τίποτα δεν είναι μεγάλο. Είμαστε άνθρωποι. Ξυπνάμε και κοιμόμαστε. Αυτό είναι. Και ότι... σίγουρα όλα τα πράγματα ξεπερνιούνται. Και ότι μετά από αυτό και μετά από το κάθε αυτό, το οτιδήποτε και αν έχει ζήσει, ότι αυτό το πράγμα δεν σε χαρακτηρίζει και δεν σε... δεν ορίζει την αξία σου. Και δεν... μπορεί να σε κάνει αυτό που είσαι, μέχρι ενός σημείου και αυτό, αλλά δεν θα σου πει τι είσαι και τι αξίζεις και τι θα κάνεις. Mm-hmm. Πάρα πολύ όμορφα. Ντένις, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μοιράστηκες τη μοναδική σου ιστορία μαζί μας. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.